Όλα σε όλα, καλησπέρα. Να δούμε από πού θα ξεκολλήσουμε, μια που εδώ έχουμε τρομακτικές εξελίξεις στο Rising. Για το Rising μιλάω κι εγώ. Καλωσορίζουμε την Ελένη Δάρα. Γεια σας. Η Δούξα είναι εδώ. Μαριάννα, ειδική σύμβουλος σε θέματα Rising. Έχω αποφασίσει για να αντιμετωπίσω τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ των ανταγωνισμού. Θα αποκαλώ Rising και κλείνω το μάτι. Rising Star. Ναι, και λέω, φάγανε τίποτε στο Rising. Με κοιτάνε οι άλλοι. Σου λέει τώρα τι λέει αυτό εδώ, φάγανε. Ο Γιώργος δεν πρέπει να έφαγε, γιατί δεν αισθάνθηκε πολύ καλά και αποχώρησε. Έχει δίκιο ότι αποκτά στοιχεία. Survivor. Rising το Survivor. Του Αντένα. Φυσικά. Και κάπου έχουμε μπερδευτεί. Ελένη Δάρα, βλέπω ότι παρατηρώ τις διαφορές. Εσύ είσαι 2 εβδομάδες πίσω. Ναι. Έτσι, πίσω στον πολιτισμό. Εκτός αν θεωρείς το άλλο πολιτισμό. Εντάξει, μου πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστώ εκεί και ήταν για μένα λίγο ο πολιτισμός μου εκεί για ένα διάστημα. Προσαρμόστηκα πλήρως στο περιβάλλον. Αυτό το είδαμε και με το παραπάνω. Ναι. Ματσάτε όλη την ώρα. Αλλά βλέπω ότι ας πούμε στη δεύτερη εβδομάδα ότι είσαι άλλος άνθρωπος. Στην πρώτη άλλος, με δεύτερη άλλος, άντε με το καλό να επανέλθεις στα φυσιολογικά μετά τα βασανιστήρια αυτά τα οποία έχουν σκεφτεί οι Τούρκοι παραγωγοί εις βάζους μας. Κοίτα, είναι μαυρισμένοι και ακούω και τον Μπόχτες που έλεγε, επειδή πια οι διάσημοι έχουν μείνει νηστικοί για πολλές μέρες, εντάξει, κάναμε τη δίαιτα που θέλαμε, ο οποίος έχει κάνει six-pack πια, τώρα ας αρχίσουμε λίγο να νικάμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Τι να λέγε, 7 ήττες έχουν οι διάσημοι συνεχόμενες. Πώς ερμηνεύεις καταρχάς τις εξελίξεις, τις ήττες αυτές των διάσημων? Νομίζω ότι είναι καθαρά ψυχολογικό. Είναι επιπόνο για το σώμα. Όσο δεν τρώνε, μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο. Η ψυχολογία πέφτει και είναι πολύ δύσκολο να βγουν από εκεί. Αλλά είναι πολύ στενάχωρο, επειδή το έζησα, το εξαπλό σερί των διασήμων. Τι συνεπάγεται στα θέματα πείνας είναι τραγικό. Για πες, πώς είναι? Πώς είναι, σηκώνεσαι το πρωί, δεν έχεις καφέ, δεν έχεις πρωινό. Περιμένεις το αγώνισμα μήπως φας, δίνεις το 100% και όταν δεν τρως γυρίζεις πίσω ακόμα πιο εξαντλημένος. Και αυτό σε καταβάλει και ψυχολογικά και ξαναπάς και το σώμα είναι μετά ακόμα πιο πεσμένο. Και ξαναχάνεις. Έτσι ακριβώς. Δεν είσαι λιτός εσύ, δεν είχες πέσει σε σερί. Εγώ δεν έτρωγα κιόλας επειδή ήμουν άρρωστη. Δηλαδή και το ρύζι που μου φέρανε. Το έξι σερί είτε ας πούμε το θεωρείς ότι είναι, δεν ξανά είναι, ότι παθαίνει σοκ. Είναι, η ψυχολογία πέφτει πάρα πολύ. Οπότε τώρα τι είναι, άλλαξε χθες? Όχι, χάσανε πάλι οι διάσημοι, κερδίσανε πάλι οι μαχητές, αλλά... Οι διάσημοι, δεν πρέπει να τους λέμε πια διάσημους. Εγώ ξέρω ότι επηρεάστηκε πολύ ψυχολογία μετά από όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο στην ομάδα. Τι έχει γίνει, παιδιά, με τον Αγγελόπουλο? Και αυτό το ψάρι που τελικά το έπιασε, το έφαγε μόνος του, το μοιράστηκε, υπήρχε ψάρι, δεν υπήρχε ψάρι. Πώς ψήθηκε το ψάρι? Εσείς στο τέλος θα αφισβητήσετε για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατέβηκε και... Το ψάρι μόνο του ψήθηκε. Τι το φάγανε όμως σούσι? Ήσουν στο περιστατικό με το ψάρι? Όχι, δεν ήμουν, αλλά το παρακολουθώ με αγωνία. Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με το ψάρι? Έχω καταλάβει καταρχήν ότι... Να καταλάβω εγώ. Ποιο είναι το θέμα με το ψάρι? Κοίταξε, έχει παιχτεί κάτι που δεν το έχουν δείξει οι κάμερες. Και μετά υπονόησαν οι σόφοι και η ομάδα των διασήμων. Ναι, κάποια, τα μισά άτομα. Οι περισσότεροι, ναι. Ότι τι? Ότι... Ο Αγγελόπουλος ήταν στη γωνία, από ό,τι κατάλαβα λίγο πιο πέρα με τον Χρανιώτη, ίσως και ο Γιάννης να ήταν και ο Στέλιος. Ο Χρανιώτης είχε κάνει τέτοια πράγματα, δεν τον έχω και κάνω για τέτοια τιμία. Αχ, αυτός άμα πεινάει, γυρνάει το μάτι του. Και ήταν, λέει, λίγο πιο πέρα και τρώγανε. Έτσι υπόθηκε. Το και ψάρι. Κάποια άτομα κρυφά από τους άλλους. Και πού βρέθηκε το ψάρι? Το πιάσανε. Το ψάρεψανε μάλλον με το ψαροντούφεκο που έχει κερδίσει η ομάδα. Και γιατί το είπαν ευθέως? Γιατί δεν βγήκαν στο συμβούλιο να πούνε Αγγελόπουλε, γιατί έφαγες ψάρι κρυφά από εμάς, ας πούμε? Ξέρω, αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση να μην το πούνε. Δηλαδή, και πολλοί τονίσαν ότι έχει ηγετικές τάσεις που, εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο σωστό αυτό που κάνανε. Και εγώ έφαγα μια σωναγρίδα, αλλά δεν έχω ηγετικές τάσεις. Την έπιασες μόνο σου? Όχι, δε. Γιατί, τι είναι αυτό που σου λείπει, αδρεναλίνη, είναι η χόντρα, η αγωνία, η καθημερινή μάχη, η αυτή η βρώμα. Συγγνώμη για τη λέξη. Η βρώμα, όχι, σίγουρα. Είναι το μόνο που δεν μου λείπει. Την πείνα λίγο πολύ τη συνηθίζεις και έχεις και κίνητρο να αγωνιστείς πολύ δυνατά και σκληρά. Οπότε βρίσκεις ένα κομμάτι του εαυτού σου που αν δεν φτάσει στα όρια σου δεν το ανακαλύπτεις ποτέ. Γιατί εσύ μέχρι τώρα, Ελένη, που είχες ασχοληθεί με τόσα άλλα πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είχες φτάσει στα όρια σου ποτέ, δεν είχες. Όχι έτσι. Όχι τόσο. Καταρχήν είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είσαι με μια ομάδα που δεν έχεις επιλέξει στις χείριστες συνθήκες και καλείσαι με τους ίδιους ανθρώπους. Να συναναστραφείς, που μπορεί να μην τους επέλεγες, ακριβώς.
να ανταγωνιστείς κάποιους άλλους εξίσου δυνατούς αθλητές και να διεκδικήσεις το φαγητό σου. Και όταν το χάσεις, με τους ίδιους ανθρώπους, που μπορεί να είσαι και λάθος αθλητικά, ας πούμε, να τα έχεις ακούσει ένα χεράκι, mm-hmm. να ξανακοιμηθείς, να ξαναξυπνήσεις, να μπορέσεις να ρολάρεις για να αλλάξει το κλίμα. Δεν είναι εύκολο. Και μετά μας λένε ότι έχουν όρεξη και οι αέρωτες. Εγώ δεν το πιστεύω. Όπως... Τα έχεις ακούσει εσύ από συμπαίκτες? Καταρχήν τα είχα πει κιόλας. Να τα πάρουμε από την αρχή. Δεν τα είχα ακούσει. Σε ποιον τα έχωσες πιο πολύ? Τα έχωσα σε μια ομάδα συναθλητών μου, έτσι, συμπαικτών μου, σε δεδομένη χρονική στιγμή, ευτυχώς πρώιμη στην ομάδα, που ευτυχώς έγινε πρώιμα γιατί μπήκαν καινούργιες βάσεις γεραίες. Σε ποιους δηλαδή? Στις Δίδυμες, ναι. Στην Ειρήνη και στη Σάρα. Δεν θα πω ψέματα, μην είχαν ψηφίσει τα κορίτσια. Θεωρώ σε άκυρο χρόνο και χωρίς αιτία. Με το που μπήκανε, σε ψηφίσανε. Κάπως έτσι. Και επειδή σε ψηφίσανε, τους τάχωσες? Ναι. Όχι επειδή με ψηφίσανε. Επειδή το παρά λόγω. Το γεγονός ότι με ψήφισαν, εγώ κράτησα αποστάσεις, ήθελα το χρόνο μου για να μην εκραγώ. Και τέλος πάντων η συμπεριφορά τους δεν τέριαζε με την ψηφοφορία της προηγούμενης μέρας. Και όλη μέρα με ρεθίζανε λίγο εκείνη τη φορά. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί εγώ ήθελα το χρόνο μου. Τα κορίτσια ήθελαν να αποκαταστήσουν τη σχέση, αλλά εγώ ήθελα το χρόνο μου. Δεν ένιωθα ασφαλής. Και ήταν και η πιο δύσκολη μου μέρα, δηλαδή, στο παιχνίδι. Και κάποια φάση, ας πούμε, τέθηκε ένα ζήτημα από τον Κώστα και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός και δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος. Ξέρω, λέω, ποιοι είστε όλοι και αρχίζω. Και τα γόνεις. Ναι, άνετα. Είπες κάτι για το οποίο τώρα θα μετάνιωνες κατά κάποιο τρόπο? Νομίζω ότι σε σχέση με τις συνθήκες έχω πει πράγματα που θα τα χειριζόμουν αλλιώς απ' έξω. Αλλά για τις δεδομένες συνθήκες το θεώρησα ιδανικό εκείνη τη στιγμή. Οπότε ναι, το μετανιώνω, αλλά δεν έχει νόημα. Το για μυαλό ποιον? Μου. Εντάξει, είχα δει κάποιες χειρονομίες που μπορεί. Έκανες χειρονομίες? Όχι, εγώ δεν τις έκανα, τις έβλεπα. Τις κάνανε. Όχι, τις κάνανε άλλοι μεταξύ του. Τι χειρονομίες? Πες θα την επαναλάβω. Εντάξει, ήταν άνθρωποι που ήταν λίγο πιο κοντά. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Φιλικά βέβαια. Χειρονομίες με ένα σου να έκανα να το προσεγγίσουν. Με δάχτυλα? Όχι. Μουτζά. Αγκαλιές, παιδί μου, έτσι. Να, σαν πώς δεν πω τη Μαριάννα και χαίρομαι που τη βλέπω. Ναι. Κάτι τέτοιο το οποίο... Συναισθηματικές χειρονομίες. Φιλικές, φιλικές. Φιλικές, ξεκάθαρα. Ζεστές φιλικές. Λίγο παραπάνω φιλικές. Ζεστές φιλικές, μετάσεις προς... Ερωτικές. Αυτό θεώρησα κι εγώ. Ναι. Γι' αυτό αλλά τελικά δεν... Άρα είχαμε ερωτικές σχέσεις. Άρα τι μας αποκλεί να έχουμε και παρά το χάπι που πήραμε του αντί... Δεν πήραμε χάπι. Δεν πήραμε χάρη. Τον Gastro Protection. Ναι. Έλατε. Τι μας αποκλεί? Ήταν φιλικό γιατί το είδα στην πορεία. Ίσως έκρινα λάθος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, τώρα ο άλλος πάνω στη φιλικότητα. Άμα... Εντάξει, δεν είμαστε και φίλοι. Εντάξει, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Μπορεί να πει και να γινόταν κακό, θα ήταν. Όχι, κακό δεν θα ήταν. Κακό ήταν ότι εγώ το έκρινα λάθος. Επιτρέπεται στο παιχνίδι, επιτρέπεται. Να υπάρχουν σχέσεις. Δεν απαγορεύεται. Αναπτύσσονται. Τώρα δεν θα σου πει το survivor γιατί ανέπτυξε σχέση με κάποιον που. Εφόσον δεν γνωρίζονταν από πριν. Δηλαδή. Εσύ μπορούσατε, κορίτσια. Εσύ, Μαριάννα και εγώ εσύ. Εγώ το έχω πει με σε σχέση. Δε. Εσύ είσαι. Είμαι παντρεμένη με παιδί. Βλέπω όλα από την αρχή. Ουσιαστικά αλήθεια, ένα άλλο survivor. Για να έχω δει 3 επεισόδια προς το παρόν με πολύ δυσκολία στις τόσες μέρες που είμαι εδώ. Πώς σου φαίνεσαι? Χαλιά. Πες γιατί μου, είπα ότι είχε κάνει βελτίωση σε σχέση με την αρχή, γιατί μου είπε ότι έπαιρνε φάρμακα. Τι φάρμακα? Δεν ξεκίνησα πολύ καλά, για πολλούς λόγους το παιχνίδι. Δηλαδή τον εαυτό μου τον βρήκα προς το τέλος. Φάρμακα γιατί, για θέμα υγείας? Αλλεργίες. Πέρασα διάφορα, όλα τα γαστρεντερικά που περάσαμε λίγο πολύ όλοι. Λογοπαρίδας. Ναι, μετά... Καρύδας. Πέφτει πολύ βαριά καρύδα. Μετά είχα θέμα με τα κουνούπια, μου έκαναν αλλεργία και εγώ είμαι αλλεργική, είχα δύσπνια, πήρα κάποιες ενεσούλες, με ρίχνανε. Αθλητικά δεν ήμουν πολύ ενεργητική γιατί προτιμούσα να παίξει κάποιος που είναι καλύτερα στην υγεία του παρά να θέσω την ομάδα σε κίνδυνο του να χάσει γιατί, ένα έπαθλο. Και κάποιος επιλέγει ποιος θα παίξει, ποιος όχι. Υπερτερούσαμε αριθμητικά εμείς τότε. Έχουμε την επιλογή. Οπότε μπορούσες να διαλέξεις. Ναι. Είσαι παραπάνω από ό,τι εσύ. Ήμουνα καταβεβλημένη προς το τέλος και σωματικά. Αλλά και ναι, τα μαλλιά μου και οι βλεφαρίδες μου είχαν λίγο θέμα. Αλλά ήταν το λιγότερο. Δηλαδή, αφού ξεπέρασα τα θεματάκια αυτά και σταμάτησα τα φάρμακα, αντιβιώσεις, γιατί πήρα για άλλους λόγους αντιβιώσεις μετά. Μελιστικό στομάχι, αντιβίωση. Γκαστροπροτέξιον. Γκαστροπροτέξιον. Το χαπάκι που σου δίνουν μαζί με την αντιβίωση. Είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα δεν μου το δίνανε καν. Τι έπαιρνε την αντιβίωση με άδεια στομάχι, Μαριάννα. Ναι.
Άλλη συνωμοσία. Αυτό είναι. Καλά, εγώ περνάω. Ποιο δεν έδειξε. Αφού είχα το βήχα και του έλεγα συγγνώμη, λέω με άδεια στο μαχαίρι. Ποιο δεν έδειξε, ποιο δεν έδωσε το πώ το είπε στο φαρμακό. Γαστροπροτέξιον. Γαστροπροτέξιον. Αλλά ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί είχε ένα άλλο θέμα που κυκλοφορεί. Με τον γαστρο. Τον γαστροπροτέξιον. Το, με την άλλη διάσταση, όχι τη γαστριμαγική του στομάχου, αλλά του ενδεχομένου να υπάρχει κάποια σε ενδιαφέρουσα εγκυμοσύνη για τον γάστρομα protection. Μιλάμε. Συγγνώμη τώρα. Ακούγεται πάρα πολύ. Γάστρομα protection. Γιατί γελάω με όλα όσα ακούγονται πάρα πολύ. Λένε ότι κάποιο είναι έγκυο. Όχι κάποιο, άμα ήταν κάποιο θα ήταν. Συγγνώμη. Θα ήταν ο Μπό. Ήταν από την αρχή. Είχε μπει και μπήκε. Μπήκε έγκυο. Αλλά όχι, δεν κάνουμε εξετάσεις μέσα. Υπάρχει λοιπόν. Ναι, ρε, εσύ, κάνουμε. Πες το, τι μας βάλανε να κάνουμε, τι ξέρει. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν ναι σε όλα. Απλά ήθελα να πάω στο παιχνίδι. Κάνεις εξετάσεις κανονικά. Έχουμε τώρα μισό λεπτό αυτό που κυκλοφορεί. Εγώ μόνο αυτό που κατάλαβα. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι υπάρχει κάποια η οποία είναι σε ενδιαφέρουσα. Από την ομάδα των διασύμων κιόλα. Άρα είναι τρεις υποψηφιότητες, δεν είναι τρία ονόματα. Γιατί, είναι. Ποια είναι. Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Η Λάουρα. Η Ειρήνη και η Ευρυδίκη. Είναι αυτές οι τρεις που έχουν μείνει στην ομάδα των διασύμων. Όλα τα blogs. Καλά. Κάτι ακούσει. Να πούνε ρε εσύ, Δούκησα, αυτό είναι το μόνο. Άρα σύμβο. Δεν ισχύει αυτό. Ούτε καλά. Καλά, πώς τους ήρθε, δεν μπορεί. Είναι όλες οι σχέσεις, ποια μπορεί να. Κάτι θα είδα. Θα σας πω εγώ τι βλέπουν. Όχι, όχι, κάνεις εξετάσεις, περνάς από πριν για αίματος. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τα ορμονικά μας, τα οποία επειδή υπάρχει έλλειψη λίπους, οι γυναικολογικές διαδικασίες δεν βαίνουν και πολύ καλώς. Και όσο να είναι, αν κάποια κοπέλα έχει γενικά θέμα, μπορεί να φαίνεται πιο πρισμένη, λίγο διαφορετική. Δεν θέλει και πολύ ο κόσμος να οργιάσει. Να έχει καθυστέρηση και να έχει βιώσει. Εντάξει, υπάρχει θέμα. Κόβεται η περίοδος κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μας το είχαν πει ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο κύκλος δεν. Τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Δεν φοβηθήκατε, ρε κορίτσια, τώρα τι μισό λεπτό. Όλο αυτό είναι και ένα σοβαρό. Ένα σοβαρό θέμα, ας πούμε, που ξέρεις αν μετά. Ξέρεις, όλο αυτό το θέμα του κύκλου, δεν ξέρεις αν θα επανέλθει. Επανέλθει. Μόλις αρχίσουμε να τρώμε και πάρουμε πίσω το λίπος που χάθηκε, θα επανέλθει. Τι θα κάνει. Ποια ήταν η εμπειρία σου συνολικά τώρα και πώς την κρίνεις. Ήταν εκπληκτική. Ήταν έντονη και θα ξαναπήγαινα κατευθείαν, εννοείται. Άρρωστες, άλλο άρρωστες. Όλοι λένε ότι θα ξαναπήγαινα. Γιατί τέτοιο κάρφωμα. Γιατί βγαίνει πολύ διαφορετικό μετά από αυτή την εμπειρία. Θέλετε να σα πω κάτι. Σα αξίζει το μνημόνιο 7 από την βλέπω. Στο μνημόνιο 7. Με χαρίδα θα τρώμε. Με χαρίδε στι γιορτέ. Άμα χτυπήσει την πόρτα ο άλλο. Μόλι γύρισε. Το πρώτο πράγμα. Να κάτσω κι άλλο. Να κάτσει εκεί κι άλλο. Ναι. Α, τόσο πολύ του είχε λείψει. Όχι γι' αυτό. Για το κομμάτι τη άκυρη στιγμή που έφυγα. Έφυγα την πιο λάθο στιγμή, ίσω γι' αυτό. Με ποια είναι, ότι μπορεί να παίρνει ο άντρας μου πολύ καλά. Όχι, ήταν η στιγμή που ανέβηκα αθλητικά, δηλαδή. Βρήκα τον εαυτό μου, ισορρόπησα. Έπρεπε να μείνω κι άλλο, θεωρώ κι εγώ. Τα παιχνίδια κέρδιζε πάρα πολύ. Και γι' αυτό μπορεί να την έδιωξαν. Όχι. Όχι, απλά θεωρήσαν ότι είσαι πιο αδύναμη, είχαν πει. Ο Τσάνγκ τι είχε πει. Με έφεσε σε υποψηφιότητα ο Μάριος. Α, ο Μάριος έφεσε. Ο Μάριος. Ο οποίος είναι τον αγαπάμε. Πιο αδύναμη θεωρώ την Ελισάβετ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Απλά έτσι όπως έγιναν υποψηφιότητες. Πώς τον αγαπάς αφού σε σουτάρε. Γιατί δυστυχώς ευτυχώς ταυτίζομαι με τον τρόπο που επιλέγει και τα αγωνιστικά κριτήρια. Τα σέβομαι πάρα πολύ. Έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι άλλες δύο υποψηφιότητες, βάσει στατιστικών αποτελεσμάτων δεν θα μπορούσε να βάλει σε υποψηφιότητα τον Κωνσταντίνο. Καλά, εννοείται. Έπρεπε να τον βάλανε τον Κωνσταντίνο σε υποψηφιότητα. Όχι. Δεν τον βάλανε. Όχι, ποτέ. Απλά δεν πίστευε ότι θα φύγω κιόλας. Για την ακριβή εγώ το πίστευα. Πήρε ένα τέταρτο να συνέλθω. Α, δεν το πίστευες. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα έφευγα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα κριτήρια τα δικά μας είναι άλλο από του κόσμου. Υποψήφια, δεν θυμάμαι. Ήμουνα με την Ελισάβετ τη δίδυμη και τον Πάνο. Όχι γιατί είμαι καλύτερη. Ποιος περίμενε στο φίλι. Πίστευα ότι ο κόσμος δεν θα έχει άλλα λεφτά να ψηφίσει πάλι την Ελισαβετούλα. Την αγαπώ, την λατρεύω, αλλά πίστευα ότι θα έχουν εξαντληθεί τα ευρώ. Είμαστε και σε κρίση, ρε παιδιά. Πιστεύεις είναι φαβορή. Ποιος πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να κερδίσει, που τους έχει ζήσει και εσύ και εσύ, Μαριάννα. Για ποιος μένα. Θα κερδίσει, τα φαβορή. Α, εγώ τα έχω πει. Μάριος, Γιώργος, Στέλιος. Αυτό το τρίπτυχο παίζει. Που λέει και ο Τσάνγκ το τρίπτυχο. Ναι. Η κλίκα. Δεν είναι κλίκα. Ο Στέλιος είναι στην άλλη ομάδα. Ο Στέλιος Χαντεμπάκης είναι με τον Αγγελόπουλο, είναι σε. Μπορεί να υπάρχει και εδώ κλίκα, δεν ξέρω. Σε σένα πιστεύω, Μάριος με τον Τσάνγκ, ίσως.
Άμα παίρνει όλες τις ασυλίες μέχρι το τέλος, παίζει. Είναι αυτό το πράγμα με τον Τσάνγκ. Γιατί παίρνει ο Τσάνγκ ασυλίες? Είναι ικανός. Το έχει δουλέψει. Είναι πονηρός σατανικός συνδυασμός Ελληνοκινέζου. Δεν υπάρχει. Ασυλίες ο Λούφα. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνει. Του στέλνει θετική ενέργεια η αδερφή του από εδώ. Την είχαμε γνωρίσει. Δεν νομίζω. Το έχει μέσα του αυτό το πράγμα. Το έχει μέσα σου. Το έχει δουλέψει. Να ρωτήσω. Αληθεύει που είχαμε ακούσει, μάλιστα η ίδια η κυρία Μαραγκουδάκη είχε πει ότι πριν από κάθε αγώνα τρώτε φρούτα και πίνετε χυμούς για να είστε δυνατοί και να μην πάθει κάτι η υγεία σας και να μπορείτε κάτσε, να. Κάτσε, περίμενε. Στην αρχή η Δούκησα είπε ότι κάτι τρώνε. Ναι. Μετά το διόρθωσε και είπε μόνο χυμούς και φρούτα. Χυμούς δεν πίνουμε. Αν ήταν δυνατόν αυτό, δεν θα λιποθυμάγανε δεξιά και αριστερά. Ο Κωνσταντίνος έχει λιποθυμήσει 4 φορές τη μία μπροστά μου. Καλά, και ο Ιάκας λιποθύμησε και το ξέρει να πει ο Λιβάρη με τα τέτοια. Με τα... Όχι, έχουμε τις προμήθειες. Γίδια, αυτό και ό,τι κερδίσουμε. Συγγνώμη, αυτό που λέει η Άλκης της... Είπε ότι πριν από κάθε αγώνα, για να μην πέστε τελείως και να έχετε κάποιες δυνάμεις, τρώτε από μία μπανάνα ο καθένας, ας πούμε. Μας έχετε δει καλά στα αγωνίσματα. Αυτό... Σας φαινόμαστε για φαγωμένοι. Καλή είστε. Δεν μπορώ να πω. Ναι, αλλά επειδή ήταν επί τόπου. Να μας το πει, ας πούμε. Τρώτε ή δεν τρώτε. Εγώ δεν έχω φάει. Τώρα με φάγανε κρυφά οι άλλοι από μένα. Θέλω να ρωτήσω εγώ πού είναι τώρα, παιδιά. Θα τρώγε. Μαζί με τα ψάρια. Τώρα που λέμε και για τον Αγγελόπουλο, συγγνώμη, είδα χθες στο διαδίκτυο μία φωτογραφία να κάνει. Συγγνώμη, πρέπει να λες όταν δεν αναφέρεις το όνομα Αγγελόπουλο. Μα τι να κάνω, αυτός δημιουργεί έτσι μία ίντρικα, αλλά πίσω από τη φωτογραφία, στη φωτογραφία από πίσω του ήταν μια γυμνή κοπέλα. Πού? Την είδατε αυτή τη φωτογραφία? Όχι. Παίζει παντού. Δεν την είδα. Πότε έγινε αυτό? Είναι στην παραλία. Τώρα. Δηλαδή, μετά το ψάρι βρήκε. Την έχει γυμνή. Δεν ξέρω. Πρέπει να τη δείξουμε αυτή τη φωτογραφία, παρακαλώ. Μήπως ήταν γοργόνα, έφαγε τη μισή. Όχι, ήταν γυμνή. Μια γυμνή κοπέλα πίσω του. Μήπως ήταν άκυρη, ξέρεις, ήταν μια ξένη. Φωτομοντάζ, λες. Όχι. Ξένη εκεί, έχει τουρίστρια. Περίμενε, πού είναι στον Αγιο Δομήνικο την είδες? Ναι. Ήταν φωτογραφία από εκεί. Σίγουρα είναι ένα γυμνιόμενο τη παραλία, έτσι γυμνιστών, ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Κάτι κάνει αυτό ο Αγγελόπουλο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι φανατική θαυμάστρια του Ντάνου που ξεκίνησε από Ελλάδα και έχει πάει κολυμπώντα να τον έβρει. Δεν εξηγείται αλλιώ. Και δεν έφυγε κανένα καρχαρία, επιβίωσε.